Καλημέρα. Πέρα. Αριστοτρίτη σήμερα, 10 Νοεμβρίου 2020, καραντίνα βάση 2. Βάση 2. Εγώ έχω κάψει δάχτυλα. Ήθελα να ξεκινήσω με την καραντίνα με τα γνωστά. Έκαψα τα δάχτυλα που χθες καθώς μαγείρευα. Λέμε καλά. Τι γίνεται? Καλά είμαστε εσείς? Μια χαρά είμαστε. Ξεκινάει η καραντίνα, τη φοβάμαι λίγο την καραντίνα εγώ. Άρχισα να τη φοβάμαι μετά από το live που κάναμε το Σάββατο. Γιατί βρε? Μάντεψε. Κοίταξε να δεις, σημασία έχει να δούμε τι έχουμε μπροστά μας και να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε αυτά που έχουμε μπροστά μας. Όχι, εγώ προσωπικά άρχισα να τη φοβάμαι με την έννοια του ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ φορτισμένος. Και χρειάζεται και υπάρχει πολύ θυμός και φόβος και άγχος που πλανάει. Πολύ τοξικότητα. Υπάρχει αρνητισμός, τοξικότητα, εκνευρισμός, θυμός, ανάμειχτα συναισθήματα. Και αυτό είναι δύσκολο για όλους μας, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι συνήθως τα κάνουν πάνω σου, τα φτύνουν πάνω σου τα συναισθήματα τους. Και θα ήταν πολύ καλό να έβρισκαν τρόπους να αποφορτιστούν και για την ίδια την ψυχολογία τους, αλλά και για τους άλλους που είναι γύρω τους. Γιατί επηρεαζούμε ο ένας τον άλλον, ιδιαίτερα τώρα που είμαστε στο σπίτι και πάλι, τα παιδιά μας, το σύζυγο μας, τη σύζυγο μας, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουμε τρόπους να αποφορτιζόμαστε, να γεμίζουμε τις μπαταρίες μας, να σκεφτόμαστε με έναν τρόπο να προσαρμοστούμε σε αυτήν την νέα αλλαγή. Έχουμε την δυνατότητα του ανθρώπινου είδους να προσαρμοζόμαστε πιο εύκολα από τα υπόλοιπα είδη. Οπότε ας την εκμεταλλευτούμε αυτήν τη γενετική δυνατότητα που έχουμε. Και σε αυτήν την περίσταση για να τη βγάλουμε όσο γίνεται πιο καθαρή, να το πω λαϊκά. Άρα, πες μου για ποιο θέμα θα μας μιλήσεις σήμερα. Λοιπόν, εγώ έχω κατεβάσει διάφορες έρευνες που έχουν σε έγκριτα περιοδικά επιστημονικά του κλάδου γύρω από την πανδημία και την κατάθλιψη και τρόπους οι οποίοι θα μπορέσουν ενδεχομένως να βοηθήσουν τον κόσμο. Υπάρχει εδώ πέρα έναν άρθρο το οποίο δείχνει την αναγκαιότητα της τηλεψυχιατρικής και τηλεψυχολογίας και πόσο σημαντική ήταν η βοήθεια στην περίοδο της καραντίνας της πρώτης. Δεν την εξισώνει με την διαζώσης βοήθεια, αλλά σίγουρα λέει ότι ήταν μια πολύ σημαντική υποστήριξη για όλους τους ανθρώπους που εβιώναν διάφορα συναισθήματα. Το έναν άνθρωπο αναφέρεται σε αυτόν. Υπάρχει έναν άλλον άνθρωπο που λέει ότι συσχετίζει την καλή διατροφή, την ποιοτική διατροφή, την υγιεινή διατροφή με το ανοσοποιητικό σύστημα και με την καλή ψυχολογία. Δηλαδή λέει ότι οι άνθρωποι που τρέχονταν υγιεινά είχαν καλύτερο ανοσοποιητικό και κατ' επέκταση και καλύτερη ψυχολογία. Οπότε είναι και αυτό κάτι που θα ήθελα να το αναφέρω. Μιλάει και για τα παιδιά, ότι για τη διάρκεια της καραντίνας διαφάνηκε ότι τα παιδιά τα οποία τρέφονταν με τρόφιμα τα οποία δεν ήταν τόσο υγιεινά, ήταν χειρότερη η ψυχολογία τους από άλλους, από άλλα παιδιά. Αυτή είναι επίσης μια άλλη έρευνα. Και υπάρχει και μία άλλη ερευνά που μιλάει για την ψυχική υγεία των παιδιών κατά τη διάρκεια της καραντίνας, που επισημαίνει επί της ουσίας των πολύ σημαντικών ρόλων της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας, τη σωστή επικοινωνία των μελών της οικογένειας, ως πάρα πολύ καλών παράγοντων πρόληψης για ψυχικές έτσι, δυσκολίες, είτε στους ενήλικες είτε στα παιδιά. Μάλιστα. Αυτό με την τηλεψυχιατρική και τηλεψυχολογία είναι πολύ σημαντικό εύρημα. Το έχει αναφέρει και η Μαριάννα που το είχε διαβάσει, για το ότι επειδή αρκετοί άνθρωποι λένε, ξέρεις τώρα είναι λόγω της καραντίνας, δεν μπορώ να πάω στο ψυχολόγο μου από κοντά,
Οπότε σταματώ την ψυχοθεραπεία μέχρι να τελειώσει η καραντίνα. Και το είχαμε θίξει και μαζί στην προηγούμενη φάση, ότι κάποιος ο οποίος έκανε ψυχοθεραπεία από προηγουμένως, χρειάζεται ακόμη περισσότερο την ψυχοθεραπεία σε αυτή τη φάση, παρά να τη σταματήσει. Ή όσοι σκοπεύουν να τη σταματήσουν, που δεν είναι καλό, να φροντίσουν να κάνουν κλείσιμο. Να μην σταματήσουν χωρίς κλείσιμο. Γιατί είναι, να εξηγήσω. Όταν ανοίγουμε θέματα στη ψυχοθεραπεία και παραμείνουν ανοιχτά, επειδή έχουν διαφανεί μέσα από έρευνες ότι όσοι έχουν τάση για ψυχικές παθήσεις ή όσοι είχαν στο παρελθόν είτε κρίσεις πανικού, είτε καταθλίψεις, είτε φοβίες, είτε τέλος πάντων έντονες ψυχικές δυσκολίες, ξυπνούνε τώρα μέσα από τις κρίσεις. Βοηθούν οι κρίσεις, αν θέλεις, να ξυπνήσουν όλες αυτές. Τα λες κρίσεις εννοείς όπως την κρίση της πανδημίας και της του εγκλεισμού. Ακριβώς. Οπότε όσοι ήταν σε ψυχοθεραπεία και δεν φρόντισαν να κλείσουν τα θέματα τα οποία είχαν ανοίξει, γιατί λόγω δυσκολιών είτε οικονομικών είτε άλλων συνθηκών, δεν πήγαν να κλείσουν τα θέματα τους, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, σύμφωνα πάντα με τις έρευνες, να ανοίξουν, να ξυπνήσουν και πάλι και να είναι πιο δύσκολα. Οπότε είναι καλό να κάνουν κλείσιμο όσοι θέλουν να κάνουν ένα διάλειμμα ή όσοι τέλος πάντων θέλουν. Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Επειδή και εγώ κάνω ψυχοθεραπεία αυτή την περίοδο, είμαι ψυχοθεραπευόμενη, αυτή την περίοδο νιώθω μεγαλύτερη την ανάγκη για ψυχοθεραπεία παρά προηγουμένως. Ναι, δηλαδή, για μένα δεν είναι θέμα προς διαπραγμάτευση. Καλύτερα να κόψεις, αν είναι το θέμα το οικονομικό, εντάξει, αυτός ο οποίος είχε τα χρήματα για να κάνει ψυχοθεραπεία πριν από την πανδημία, προφανώς θα τα έχει και για μετά την πανδημία. Ενώ οι άνθρωποι που κάνουν ψυχοθεραπεία σε δωρεάν δομές θα συνεχίσουν να κάνουν σε δωρεάν δομές. Αλλά αν κάποιος είχε τα χρήματα για να κάνει ψυχοθεραπεία προηγουμένως, σημαίνει ότι τώρα μπορεί να κόψει κάτι άλλο παρά την ψυχοθεραπεία. Δηλαδή έχουμε ένα σωρό μικρές πολυτέλειες που απολαμβάνουμε καθημερινά σε υλικό επίπεδο, που θα μπορούσαμε να κόψουμε αυτές τις μικρές πολυτέλειες προκειμένου να διαφυλάξουμε τη ψυχική μας υγεία και ισορροπία. Πολύ σημαντικό πράγμα η ψυχοθεραπεία. Θα ξανώ, απλά εγώ αναφέρω και αυτόν το... Κατάλαβα τι αναφέρεις. Εσύ αυτό που λες είναι ότι δεν, αν θα σταματήσεις τη ψυχοθεραπεία, κάνε μια τελευταία συνάντηση με τον ψυχολόγο σου, να κάνεις κλείσιμο των θεμάτων που έχουν ανοιχθεί με τη ψυχοθεραπεία και να συζητήσετε μαζί στρατηγικές για το πώς να τα βγάλεις πέρα χωρίς ψυχοθεραπεία, αν θα τα καταφέρεις. Αν θα τα καταφέρεις, ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό όλος ο κόσμος που αισθάνεται ότι είναι δύσκολο αυτό το διάστημα για εκείνον, να αναζητήσει ψυχολογική υποστήριξη από ειδικούς πάνω στο θέμα, να βάλουμε λίγο και την κρίση μας και να αναζητούμε βοήθεια από ανθρώπους που είναι εκπαιδευμένοι, πιστοποιημένοι και έχουν τελειώσει ψυχολογία. Είναι ψυχολόγοι με άδεια ανεξαρτησίας επαγγέλματος ψυχολόγου. Ακριβώς. Είτε στην Κύπρο, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν διάφορες πιστοποιήσεις. Υπάρχει το EuroSci που είναι η ευρωπαϊκή πιστοποίηση που την έχει και η Αριστονίκη μας. Υπάρχει η επαγγελματική άδεια εργασίας ψυχολόγου στην Ελλάδα, η οποία είναι έγκυρη. Και υπάρχουν διάφορες άλλες άδειες επαγγελματικής εργασίας. Γιατί κάποιοι λένε, κάποιος αν δεν είναι γραμμένος στο Μητρό αδιούχων ψυχολόγο στην Κύπρο, σημαίνει δεν έχει άδεια. Ψάξτε αν έχει άδεια αλλού, που είναι εξίσου έγκυρη. Θέλω να μου πεις λίγο, ποια ήταν η εμπειρία σου μετά την πρώτη φάση της καραντίνας από τους ανθρώπους που είχαν σταματήσει και επανήλθαν. Από τους, εννοείς την ψυχοθεραπεία? Κάποιους ανθρώπους που έκαναν ψυχοθεραπεία κοντά σου, οι οποίοι πήραν την απόφαση στην πρώτη φάση καραντίνας να σταματήσουν την ψυχοθεραπεία και επανήλθαν μετά. Επέστρεψαν πίσω χειρότερα. Ξαναξεκινήσαμε από τη μέση. Όσοι σταμάτησαν. Όσοι συνέχισαν, ήταν σε πάρα πολύ καλό δρόμο, γιατί προσπαθήσαμε να το μαζέψουμε όλο αυτό και υπήρχε και πάρα πολλοί κόσμος που μέσα στην προηγούμενη καραντίνα αναζήτησε βοήθεια και υποστήριξη. Ναι, μέσω συνεδρίων διαδικτυακό. Μέσω συνεδρίων. Γιατί τώρα με το lockdown δεν μπορείς να πας στο γραφείο του ψυχολόγου, θα κάνεις
Συνεδρία μπορείς. Στην Ελλάδα μπορείς. Στην Ελλάδα μπορείς. Φυσικά. Είναι όπως να επισκέπτεσαι είτε φαρμακείων είτε γιατρών. Στέλνεις νούμερο στο 13330 νομίζω, δεν θυμάμαι αν είναι, αν είναι σωστός ο αριθμός. Στέλνεις μήνυμα. Και σου στέλνει μήνυμα ο ψυχολόγος στο κινητό σου για το ραντεβού, ότι αν σε περίπτωση ελέγχου να δείξεις ότι όντως έχεις ραντεβού σε ψυχολόγων, καθώς και την περιοχή που βρίσκεται το γραφείο του και δικαιούσε να πας. Α, δεν το ήξερα. Ωραία. Ναι. Ωραία. Αλλά υπάρχει πάντα και η δυνατότητα της εξ αποστάσεως συνεδρίας που, που έχουμε και την άδεια των συνδέσμων μας και του Αμερικανικού Συλλόγου Ψυχολόγων και γενικών άλλων ψυχολογικών συλλόγων που τέλος πάντων ακούμε τις προτροπές τους, οι οποίοι παρόλο που η τηλεσυνεδρία, στο πούμε, είναι μια καινούργια πραγματικότητα που ακόμη δεν έχει, ας το πούμε, ερευνηθεί για να δούμε αν είναι εισάξια της διαζώσης επικοινωνίας και υπάρχουν διάφοροι που ενίστανται σε αυτόν, προτρέπουν τον κόσμο να ακολουθήσει τηλεσυνεδρίες, γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή μέθοδος να μπορέσουν να έρθουν σε ψυχοθεραπευτική σχέση, έστω με αυτόν τον τρόπο, με τον ψυχολόγο τους, μέσω πανδημίας. Μάλιστα. Άρα, πώς μπορούμε να προστατευτούμε, να ψυχοπροστατευτούμε και να μην καταθλιβούμε από την πανδημία? Λοιπόν, όσο γίνεται διατηρούμε τη ρουτίνα μας, μια ρουτίνα η οποία μπορούμε να εύρουμε ο καθένας ανάλογα με τη δουλειά μας, ανάλογα με τις υποχρεώσεις μας. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τηλεργασία και είναι ήδη στο σπίτι τους, οπότε ξέρουν ότι οι συγκεκριμένες ώρες είναι σαν να είναι στο γραφείο τους. Υπάρχουν άνθρωποι που νοσούν και είναι στο σπίτι καραντίνα και πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην υγεία τους. Υπάρχουν παιδιά που είναι στο σπίτι, τα οποία είτε έχουν τηλεεκπαίδευση, είτε δεν έχουν. Από όσο γνωρίζω, τουλάχιστον στην Ελλάδα, τα δημοτικά ακόμη είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή που μιλούμε. Οπότε αυτά τα παιδάκια ακολουθούν τη ρουτίνα τους κανονικά. Υπάρχουν τα παιδάκια του γυμνασίου και του λυκείου, ωστόσο, είναι στο σπίτι, οπότε έχουν και εκείνη τη ρουτίνα της τηλεεκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, στο ίδιο σπίτι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κάνουν τηλεεργασία, οπότε θα πρέπει να οργανώσουμε τα δωμάτια μας ούτως ώστε να είναι δωμάτια τα οποία να είναι ξεχωριστά, για να μπορέσει το κάθε μέλος της οικογένειας να ακολουθήσει τη ρουτίνα του χωρίς να υπάρχουν παρεμβολές και τέλος πάντων παρερμηνίες. Στις οικογένειες όμως που έχουν μικρά διαμερίσματα, που δεν υπάρχει ευχέρεια του χώρου ώστε ο καθένας να είναι σε διαφορετικό δωμάτιο, όπως οι δυσκολίες υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Είναι πραγματικά δύσκολα. Ίσως να χρειαστεί να εφοδιαστούμε ακουστικά, με διάφορους άλλους τρόπους, να το συζητήσουμε με τη δουλειά τους, να το συζητήσουμε με το σχολείο, για να δούνε τι άλλο μπορούν να κάνουν. Το σημαντικότερο είναι η ρουτίνα να υπάρχει, να είναι δηλαδή μέσα στο πρόγραμμα μας, να ξέρουμε ότι σήμερα θα ξυπνήσω και θα κάνω αυτά τα 5 πράγματα. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι να προσέξουμε λίγο τη διατροφή μας και από τη στιγμή που μπορούμε, να στέλνοντας νούμερο, να πηγαίνουμε τη βόρτα μας. Στέλνοντας μήνυμα στο νούμερο, γκόρι. Στέλνοντας στην Κύπρο έχετε, στην Κύπρο είναι lockdown ακόμα. Είμαστε χωρίς νούμερα εδώ. Ακόμη. Εδώ όλοι φοράνε μάσκα όταν βγαίνουν έξω. Απαγορεύεται να είσαι έξω χωρίς μάσκα, αλλά δεν έγινε lockdown. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Αν λέγω τόσο ή άλλως μόνο στο σούπερ μάρκετ πηγαίνω, δεν πήγαινε πουθενά αλλού. Ναι. Πάντως, έχει μεγάλη σημασία το να μαγειρεύεις υγιεινά και να τρως υγιεινά. Έχουμε δει και στο Facebook τη Ρόστορο Ζαριστονίκη Σοδοσίου Τριφωνίδου προχθές που ανέβασε τις κολοκοτές που έφτιαξε ένα από μία. Έναν κολοκύθι μου βρήκε από τον κήπο μου. Ήταν καλό? Ήταν πολύ καλό. Χωρίς ζάχαρη, παρακαλώ, το έκανα. Μα ήταν και γλυκό από μόνο του? Ήταν γλυκό από μόνο του. Εγώ τα φύτευα τις κολοκυθές, δεν ήξερα ότι έχει κολοκύθα γλυκιά. Λοιπόν, εν είμαστε διατολόγοι, ούτε διατροφολόγοι, αλλά σίγουρα τα φρέσκα λαχανικά, τα φρέσκα φρούτα, οι πρωτεΐνες, τα όσπρια, τα υγιεινά μαγειρευμένα τρόφιμα,
οι μη επεξεργασμένες τροφές είναι κοινή γνώση ότι είναι πιο υγιεινές. Και ίσως είναι καλή ιδέα να ρωτήσουμε και τον γιατρό μας ο καθένας για το αν χρειάζεται να παίρνουμε κάποια συμπληρώματα διατροφής αυτή την περίοδο. Για παράδειγμα, έχω ακούσει ότι συστήνεται, χωρίς να είμαι ειδικός, συστήνονται συμπληρώματα βιταμίνης C και βιταμίνης D3 στους ανθρώπους για να ενισχύσουν οροσωπητικού. Χωρίς να είμαι ειδικός, ρωτήστε τον γιατρό σας για αυτό το θέμα. Του είχε μπει και ο Dr. Fauci, όταν το ρώτησαν, εσύ τι παίρνεις, του είπα. Ο Dr. Fauci του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, εσύ παίρνεις, του λέει, παίρνεις κάποιες βιταμίνες τώρα για να βοηθηθείς, για προστασία του οροσωπητικού, και είπε, παίρνω μια χιλιάρα, ένα γραμμάριο βιταμίνης C την ημέρα και παίρνω και τα 2.000, πώς τα λένε, MU κάτι, τη βιταμίνη D3. Το μαγνήσιο. Όχι, βιταμίνη D, δέλτα. Βιταμίνη δέλτα. Μετριέται σε κάτι χιλιάρικα, λέει 2.000 κάτι ημέρα. Αλλά επειδή δεν είμαστε γιατροί, δεν είμαστε διαιτολόγοι, δεν είμαστε διατροφολόγοι, να ρωτήσει το γιατρό του ο καθένας. Φυσικά, να ρωτήσει τον γιατρό του, να κάνει τις εξετάσεις του, να δει τι του λείπει και αντίστοιχα με το τι του λείπει και σίγουρα με την συμβουλή του γιατρού του, ο καθένας να κάνει το πρόγραμμα του. Ωστόσο, η υγιεινή διατροφή για μένα επιβάλλεται σε όλες τις εποχές, αλλά ιδιαίτερα σε αυτήν. Είναι και πολύ δημιουργικό. Εγώ, ας πούμε, προσπαθώ να με βάζω τα παιδιά να βρουν τις τέλος πάντων τα συστατικά που έχει το κάθε λαχανικό και να προσπαθώ να φτιάξω διάφορα φαγητά που να είναι μέσα αυτά τα συστατικά για να δυναμώσουμε έτσι το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Και είναι και έτσι και μια ευκαιρία, στο πούμε, να δοκιμάσουμε καινούργια πράγματα, είναι δημιουργικό. Και νιώθουμε και ωραίο ότι συμβάλλουμε με αυτόν τον δημιουργικό τρόπο και εμείς σε αυτό που λέγεται καλή υγεία. Σε εκείνη τη μελέτη που διάβασες για τη συσχέτιση διατροφής και ψυχικής υγείας, έγραφε τίποτα για τη ζάχαρη και για τα γλυκά, Έλεγαν ότι η κακή διατροφή που συνεπάγεται επεξεργασμένες τροφές, ζάχαρη, διάφορα γλυκιστικά, στο πούμε, που έχουν όχι μόνο η ζάχαρη και ασπαρτάμι, στέβια ακόμη και τα γλυκαντικά, στο τα γλυκαντικά κάνουν ζημιά. Ναι, ακριβώς. Γιατί ακριβώς αυξάνουν την έκκριση ινσουλίνης, η οποία υπερινσουλινεμία δημιουργεί αισθήματα κόπωσης, βαρεμάρας και ίσως και θλίψης. Συνδυάζεται η κακή διατροφή με την πτώση του ανοσοποιητικού συστήματος και με την κατάθλιψη. Ναι. Συσχετίζεται η κακή διατροφή με αυτά. Οπότε συστήνουν μια καλή ισορροπημένη διατροφή και φυσικά σωματική άσκηση, είτε στο σπίτι μας με κάποια όργανα γυμναστικής, είτε έξω στη φύση, με τα επιτρεπόμενα όρια φυσικά που επιβάλλει κάθε χώρα. Θα πείσω τον Λάζαρο να κάνουμε ένα βίντεο για τον το πράγμα. Πώς μπορούμε σπίτι να αθληθούμε για όσους δεν μπορούν να βγουν έξω από το σπίτι. Είναι πάρα πολύ. Και για μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί το έχουν ζητήσει. Ιδιαίτερα αυτό για αυτήν την εποχή, και για παιδιά και για εφήβους και για ενήλικες. Ακόμη θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να βλέπαμε την σωματική άσκηση που μπορούμε να κάνουμε με δουλειές του σπιτιού. Δηλαδή, σκουπίζοντας, ας πούμε, σφουγγαρίζοντας ή διάφορα άλλα πράγματα, γιατί και αυτές είναι ασκήσεις. Είναι ασκήσεις. Τρίβοντας το φούρνο, να δεις τι ωραία. Το τερνό μετά το φελί μου, δηλαδή. Θα τους βάλεις όλους να αθληθούν εκεί μέσα και να τους πεις, εγώ για σας τι κάνω. Με ένα σκάλο να μην πάθετε κατάθλιψη. Πάντως, εγώ σήμερα το πρωί, επειδή χθες το απόγευμα μαγειρεύοντας, κατάφερα να κάψω τα δάχτυλα μου, τα οποία τα τύλιξα, τους έβαλα διάφορες αλυφές και νομίζω τα έσωσα. Σήμερα το πρωί που σηκώθηκα, έκανα πάρα πολλές δουλειές μέσα στο σπίτι, που μπορούσα να χρησιμοποιήσω τα χέρια μου. Και όντως νιώθεις έτσι πολύ ενεργητικότητα μετά και καλή διάθεση. Βοηθάει, δηλαδή, πέραν του προγράμματος που είπες, βοηθάει και το να κρατάμε καθόλου συγχυρισμένο το χώρο μας
με διάφορους τρόπους τώρα είμαστε καλά ψυχικά. Είναι σημαντικός ο χώρος σου εκεί που είσαι να είναι οργανωμένος και να αισθάνεσαι καλά μέσα σε αυτόν. Οπότε, αν μπορούμε να συνδυάσουμε άσκηση, καλή διατροφή, δουλειές του σπιτιού και όσο γίνεται πιο καλή αρμονία μέσα στο σπίτι, γιατί γνωρίζω στην προηγούμενη καραντίνα πώς είναι να έχεις παιδιά. Εγώ θέλω να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσους καραντινιάζονται με τα παιδιά τους και τους συζύγους τους και τις συζύγες τους και τις πεθερές τους και τους πεθερούς τους. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους. Όσους καραντινιάζονται παρέα και επίσης αγωνιστικούς χαιρετισμούς και όσους καραντινιάζονται μόνοι και νιώθουν μοναξιά. Εγώ προτιμώ το δεύτερο κομμάτι. Να πω ότι διάβασα επίσης μία έρευνα η οποία μιλάει για τις μονογονεϊκές οικογένειες και την καραντίνα. Και είπαν ότι στις προηγμένες χώρες και όχι στις δικές μας, και δεν με νοιάζει που θα ακουστεί κάπως αυτό το σχόλιο, θα το πω, οι κοινωνικές υπηρεσίες συνέβαλαν πολύ είτε με την τηλεφωνική τους παρέμβαση, είτε με την επικοινωνία που μπορεί να είχαν, με την όποια επικοινωνία μπορεί να είχαν με τις μονογονεϊκές οικογένειες, στο να εξηγήσουν στα παιδιά εκείνης της οικογένειας το πόσο σημαντικό είναι το να παραμείνουν στο σπίτι λόγω της κατάστασης, αλλά και με το να συζητούν διάφορα θέματα, έστω και από τηλεφώνου, για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά και να επικοινωνήσουν αλλά και να καταλάβουν τι ακριβώς γίνεται. Αυτή ήταν μια μελέτη που διάβασα στη από γερμανικό δείγμα. Επίσης να πω ότι όλες οι έρευνες σχεδόν συζητούν ότι στα παιδιά πρέπει να συζητάμε αυτά που γίνονται, όχι δηλαδή να τους κρύβουμε το τι συμβαίνει και να κάνουμε ότι είναι τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Μπορεί στην πρώτη φάση της καραντίνας να ήταν λίγο πιο εύκολο να γίνει αυτό, γιατί ήταν και πρωτόγνωρο, ήταν και παιχνιδιάρικο, ήταν και μια ευκαιρία να μείνουμε μαζί και να δούμε πώς είναι αυτό το πείραμα. Αλλά πλέον έχει γίνει το πρώτο πείραμα, τώρα πάμε στο δεύτερο πείραμα. Και είναι καλό κάθε φορά που να μπαίνουμε σε ένα τέτοιο πείραμα, γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, να μπαίνουμε στον εγγύς μέλλον συχνά σε τέτοιες φάσεις, να μαθαίνουμε και να εξηγούμε στα παιδιά μας και πώς μπορούν να αποκωδικοποιήσουν την είδηση που ακούν, γιατί όσο και αν τα προστατεύουμε, ειδικά τα παιδιά που πάνε ακόμα σχολείων, ακούνε διάφορα, είναι κοινωνοί της κοινωνίας αυτής, μετέχουν, είναι μέτοχοι και αυτοί. Οπότε είναι καλό να τους μαθαίνουμε να ασκούν την κριτική τους ικανότητα, την κριτική τους σκέψη. Γιατί πραγματικά έχω κουφαθεί από το πόσο κακό κάνουν οι συνωμοσιολογίες σε αυτή τη φάση. Ειλικρινά, κάθε φορά που κάποιος από τους πελάτες μου αναφέρει για διάφορες συνωμοσιολογίες που είτε έχει ακούσει είτε ο ίδιος πιστεύει, βλέπω πόσο κακόν του κάνει στη ψυχολογία όλων αυτών. Γιατί είναι και όλες πεσημιστικές και απογοητευτικές. Δηλαδή δεν υπάρχει συνωμοσιολογία που να είναι θετική. Έχουν όλες ένα αρνητικό πρόσημο. Είναι τρομολάγνες όλες. Ναι, είναι πραγματικά. Οπότε είναι το κερασάκι στην τούρτα δηλαδή. Δηλαδή δεν μας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα. Τα τεινάζει όλα στον αέρα αυτή η τάση. Οπότε είναι σημαντικό να προστατεύσουμε τη φιάνουσία του εγκεφάλου των παιδιών μας και τη δική μας από τέτοιες αρνητικές ειδήσεις και να τους βάλουμε, κάνοντας μια ωραία κουβέντα μεταξύ μας, να σκεφτούν και να δουν, να ανατρέξουν σε επιστημονικά πεδία που είναι φυσικά στην εμβέλειά τους, δηλαδή μπορούν να έρθουν να τα δουν τα παιδιά. Ήδη όλα μας τα παιδιά τα περισσότερα ξέρουν πολύ περισσότερα πράγματα από εμάς στο διαδίκτυο. Να κατεβάζουν διάφορες πλατφόρμες, να μετέχουν, να συζητούν. Νομίζουμε ότι δεν τα ξέρουν. Άμα δούμε τι υπάρχουν στους υπολογιστές τους, θα καταλάβουμε πόσο πολύ, πολύ περισσότερα πράγματα ξέρουν από εμάς. Οπότε σίγουρα αν τους βρούμε κάποιες πλατφόρμες που μπορούν να ανατρέχουν, μπορούν και μόνοι τους, τουλάχιστον τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου, να βρίσκουν επιστημονικές πηγές και είναι και μια ευκαιρία να εξασκήσουν και τις ξένες γλώσσες που μπορεί να μαθαίνουν.
και να τις συζητούμε μαζί στο σπίτι για να δουν πόσες διαφορετικές οπτικές γωνίες υπάρχουν σε ένα πρόβλημα, πόσες διαφορετικές αναγνώσεις μπορούμε να κάνουμε, πόσες διαφορετικές απόψεις, ακόμα και επιστημονικές. Ο ένας επιστήμονας λέει έτσι, ο άλλος επιστήμονας λέει διαφορετικά. Και εμείς καλούμαστε να ακούσουμε, ποιον να ακούσουμε, τι να καταλάβουμε από αυτά που μας λένε. Γιατί πολλοί τα επικοινωνούν και με έναν πολύ λάθος επικοινωνιακά τρόπο που δεν εκλαϊκεύεται για τον κόσμο. Δεν γίνεται δηλαδή απλό παράδειγμα. Και για αυτόν τον λόγο ακριβώς έχουν τόση επιρροή οι θεωρίες συνωμοσίας, επειδή είναι λαϊκιστικές και απλοϊκές. Νομίζω όμως να το κλείσουμε εδώ και να κάνουμε την ερχόμενη Αριστοτρίτη ένα θέμα για τις θεωρίες συνωμοσίας. Γιατί ο κόσμος το ρωτάει αυτό. Ποιο είναι το προφίλ των ανθρώπων που πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίας, είναι το ένα πράγμα που ρωτάνε. Και το δεύτερο πράγμα που ρωτάνε είναι πώς αντιμετωπίζουμε τους συνωμοσιολόγους. Αυτά για την επόμενη Αριστοτρίτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κουμπάρα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη σε όλους. Καλή δύναμη. Γεια. Yeah.